Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε ακόμα σε ένα βίντεο στο Binos Tuning. Σήμερα σε αυτό το επεισόδιο συνεχίζουμε τη δουλειά στο project ZX. Είναι το part 5 αυτό το βίντεο. Αν δεν έχετε δει τα υπόλοιπα part, κάντε κλικ εδώ πάνω. Το μοτέρ είναι έτοιμο να μπει έτσι όπως πρέπει, μετρημένο, ξέρουμε όλα τα στοιχεία του κτλ. Αλλά πρώτα πρέπει να σιγουρευτούμε ότι το σασί είναι ok, από φρένα και όλα τα υπόλοιπα ανταλλακτικά. Έχω εδώ κάποια πραγματάκια, όπως δισκόπλακα, εδώ αλυσιδογράναζα, πίσω φρένο, όπου όλα αυτά θα τα βάλουμε πάνω στο μηχανάκι, αλλά πρώτα πρέπει να το κάνουμε ένα πολύ καλό πλύσιμο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Το αφήνω λίγο να μουλιάσει. Γενικά δεν είναι σε κακή κατάσταση, δηλαδή του βγάλα και την αλυσίδα πίσω, απλά ήταν ασυντήρητο το μηχανάκι, αλλά δεν έχει, ας πούμε, πειραγμένα πράγματα, έτσι βίδες περίεργες. Είναι πολύ κομπλέ αυτό το σημείο, οπότε τώρα το αφήνω λίγο να μουλιάσει, μετά πάλι σαπούνισμα, τρίψιμο και συνεχίζουμε. Μόλις τελείωσαμε το πλύσιμο, το μηχανάκι είναι αρκετά πιο καθαρό και στα εσωτερικά του εδώ, σκελετός, καλώδια κτλ. Έπλυνα και μασπιέ και το πλαστικό, το κάλυμα από το γρανάζι εδώ πέρα που μαζεύει πάντα πολύ μάκα. Λοιπόν, τώρα σίγουρα θα βγάλω τη σιχάρα, θα τη βάλουμε στην άκρη γιατί δεν ταιριάζει με το όλο project και ξεκινάμε λογικά με την πίσω ρόδα, δηλαδή θα βάλω αλυσιδογράναζα, πίσω φρένο, κάνουμε ένα check όλα, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Όπως είδατε, έβγαλα πίσω ρόδα και τώρα έβγαλα και το ψαλίδι γιατί ήθελα να δω αν είναι ok τα συνεμπλόκ εδώ πέρα, τα οποία τα είδα ότι είναι μια χαρά, δεν έχουν θέμα, σε αντίθεση με τα συνεμπλόκ από τα αμορτισέρ. Κοιτάξτε πως έχει γίνει αυτό εδώ, έχει φύγει όλο, έχει ανέβει πάνω και επίσης τα αμορτισέρ είναι αρκετά σάπια και παλιά, οπότε θα μπω στη διαδικασία να τα αλλάξω. Εννοείται θα παραγγείλω από Κατσαντώνη Steam Racing. Να, εδώ πίσω είναι και η μπλούζα. Εδώ. Και όσο θα περιμένω να έρθουν τα αμορτισέρ, επίσης να πω ότι από βίδα μέχρι βίδα είναι 31,5 πόντους. Οπότε για να ξέρετε τι αμορτισέρ να βάλετε, είναι 31,5 πόντους. Θα κάτσω να καθαρίσω και καλά το ψαλίδι γιατί δεν έχει πληθεί καλά και προφυλακτήρα εδώ της αλυσίδας που έχει μπίχλα από κάτω και έτσι κι αλλιώς θα βάλω και την καινούργια γλίστρα εδώ πέρα της αλυσίδας, οπότε καλά το έβγαλα, έχω βγάλει και τη γρανασιέρα και το πίσω φρένο το ταμπούρο να βάλουμε τις καινούργιες αγώνες, οπότε πάμε για αρχή να κάνουμε ένα καλό καθάρισμα και συνεχίζουμε με τα ανταλλακτικά.
Ήρθαν και τα πραγματάκια. Πήρα όμως, πέρα από τα μορτισέρ, πήρα και μανετούλα χρυσή, ρυθμιζόμενη της Rapido. Πήρα καινούρια χερουλάκια, γιατί αυτά εδώ είναι τα εργοστασιακά, είναι παλιά. Και πήρα και ένα σετ καθρεφτάκια ακόμα, σαν αυτά που έχω βάλει στο KZR. Συν κάτι βίδες για την γρανασιέρα, κάτι λαστιχάκια, ένα ρουλεμάν για την γρανασιέρα. Οπότε πάμε να τα βάλουμε. Θα βγάλω πρώτα τα παλιά μορτισέρ. Στα σκουπίδια. Κοιτάξτε εδώ το σινεμπλόκ πως έχει γίνει. Διαλύθηκε. Τίποτα, το μισό έχει μείνει, έτσι. Έφερα και το ψαλίδι για να βάλω τη γλίστρα της αλυσίδας. Μπαίνει έτσι. Και θα βάλω και τον προφυλακτήρα για τα γράσα. Ο οποίος έγινε καινούριος, ε. Τίποτα δεν έχει μέσα. Εννοείται εδώ πέρα θα μπει ένα ωραίο αυτοκολλητάκι. Θα καθαρίσω και λίγο τη βίδα. Παιδιά, κάντε ένα like αυτή τη στιγμή στο βίντεο, γιατί έχει απίστευτη ζέστη και εγώ είμαι εδώ και προσπαθώ να βγάλω πέρα το μηχανάκι. Λοιπόν, βάζω λίγο γράσο. Το γράσο εδώ το βάζω επειδή η βίδα είναι σιδερένια, να μην έχει τίποτα σκουριές από νερά και τέτοια, δηλαδή να μην πιάσει σκουριά. Δεν θέλει πολύ, ίσα. Και το βάζω εδώ και βάζω και το ψαλίδι. Πλάκα, θα ήταν ωραίο να είναι, να γίνει μετατροπή μόνο σοκ, να βάλουμε εδώ ένα μορτισέρ και να πιάνει και εδώ στο σκελετό. Αλλά δεν ξέρω αν γίνεται βέβαια. Να βάλουμε κανένα μορτισέρ από Krypton X. Ωραία, πέρασε. Και βάζω και το παξιμάδι από την άλλη. Και τώρα σφίγγω με αερόκλειδο. Είναι έτοιμο. Τώρα βάζω και τα πίσω αμορτισέρ. Αυτά νομίζω κάνανε 39 ευρώ, κάτι τέτοιο. Καλά φαίνονται. Ρυθμιζόμενες σκάλες εδώ πέρα κλασικά για την προφόρτιση. Μόνο και μόνο βασικά που θα είναι καινούρια. Θα δούμε διαφορά. Βάζω και ελάχιστο γρασάκι στην κάτω βίδα. Πάω να βάλω και από την άλλη μεριά. Ωπα. Α, έχει μέσα και τέτοια, ε. Σινεμπλοκ άλλα. Ναι, αλλάζει η εσωτερική διάμετρος, αλλά είναι για τη βίδα επάνω. Μπράβο YSS. Ναι, αν δείτε η πάνω βίδα εδώ επιπλέει, οπότε πρέπει να βγάλω αυτό τον αποστάτη εδώ, αυτό το τέτοιο από το Cineblock, και να βάλω το πιο στενό. Ταιριάζει με αυτή τη βίδα. Πολύ καλό. Μπράβο στη YSS. Και έχει και άλλο που είναι πιο φαρδί ακόμα. Εδώ, να το. Οπότε πάμε τώρα να αλλάξουμε αυτά στα σινεμπλοκ, τα κυλινδράκια, και βάζω το αμορτισέρ. Βρήκα ένα ωραίο τρόπο πώς να αλλάξετε το κυλινδράκι από το σινεμπλοκ εδώ πέρα, εύκολα, με μία μέγενη. Παίρνετε το κυλινδράκι και το πατάτε πάνω από το άλλο κυλινδράκι, έτσι. Σφίγγεται
σφίγγεται έτσι καλά. Και τώρα κουνάτε τα μορτισέρ, κουνάτε και τραβάτε προς τη μεριά που είναι το άλλο κυλινδράκι. Πάτε έτσι, το κάνετε. Και πέρασε. Έτοιμο. Πάμε να το βάλουμε πάνω. Το βάζω έτσι να φαίνεται και του YSS και εδώ έχει δύο ροδέλες, έχει μία από μέσα. Έτσι. Και άλλη μία που μπαίνει έτσι απ' έξω. Και ένα παξιμάδι. Και πάνω έχει τη μεγάλη τη βίδα. Και βιδώνω. Και η κάτω βίδα είναι μια 17. Σφίγγω και τα μορτισέρ είναι έτοιμα. Εδώ είναι πολύ χαλαρό το ελαττήριο. Θα το σκληρύνω δύο σκάλες. Και από εδώ και από την άλλη. Όσο είναι και καινούρια, ρυθμίζονται και με το χέρι. Μόλις παλιώσουν λίγο και κολλήσουν εδώ, αυτά εδώ, δεν στρίβουν με τίποτα. Λοιπόν, τώρα πάμε να φτιάξουμε το πίσω φρένο, να βάλουμε καινούργιες αγώνες, να βάλουμε το καινούργιο πίσω γρανάζι και να τελειώσουμε με το πίσω μέρος. Τώρα θα βάλω και καινούργιες αγώνες στο πίσω φρένο. Βασικά, πάνω να το κάνω ένα καθάρισμα και να τις βάλω μετά τις αγώνες. Θα βγάλω και αυτό εδώ για να το καθαρίσω. Κοιτάξτε εδώ μπίχλα, έτσι. Αυτό θέλει καλό καθάρισμα και γρασάκι εδώ μέσα να τσουλάει ωραία. Αφού τα καθάρισα όλα, πάμε να τα βάλουμε πίσω και να βάλουμε και τις καινούργιες αγώνες. Πάντα βάζω λίγο γρασάκι εδώ στο ανάξονα, γιατί μαλακώνει πολύ την αίσθηση του πίσω φρένου. Ό,τι περισσεύει εννοείται, το σκουπίζουμε έτσι. Δεν θέλουμε λιπαντικά πάνω στα φρένα, γιατί τη βάψαμε, δεν θα πιάνουν μετά. Περνάω και αυτό το σφουγγαράκι και βάζω το δείκτη. Έχει ο άξονας δύο σημαδάκια και περνάω και το μοχλικό αυτό. Περνάω τη βίδα και το παξιμάδι. Και τώρα πάμε να βάλουμε τις σιαγόνες. Βάζω και από εδώ λίγο γρασάκι. Βάζω λίγο εκεί που πατάνε οι σιαγόνες. Ίσα ίσα. Και εδώ λίγο. Σε αγώνες στα καβασάκια χρησιμοποιώ γνήσιες, γιατί έχουν βγει καλές. Αυτή δεν έχει τα ελαττήρια βέβαια μέσα, αυτές δεν έχουν. Οπότε θα πάρω από τις παλιές αγώνες, είναι αυτά εδώ. Το ένα είναι λίγο στραπατσαρισμένο. Και τις περνάω. Και είναι έτοιμες. Συνεχίζω με την αλλαγή του γραναζιού του πίσω. Βλέπω εδώ JT είχε. Είναι καλή μάρκα, JT θα βάλουμε έτσι κι αλλιώς. Οπότε πάμε να ανοίξουμε τις ασφάλειες τώρα. Σιγά σιγά. Να δώσω μια συμβουλή. Καλό είναι πριν πάτε να αλλάξετε γρανάζι πίσω εδώ, να καθαρίσετε καλά αν έχουν βρώμα εδώ τα παξιμάδια για να βγουν και πιο εύκολα. Έχω πάρει και καινούρια πράγματα εδώ, βίδες, παξιμάδια και ασφάλειες. Οπότε πάει και αυτό στα σκουπίδια. Και τώρα θα βγάλω και το ρουλεμάν. Πήγαν και βίδες. Θα βγάλω και το ρουλεμανάκι.
γιατί το νιώθω σκληρό. Και βγάζω και το ρουλεμάν, χτυπητό. Βγήκε και το ρουλεμάν, πάει και αυτό στα σκουπίδια. Να καθαρίσω τώρα λίγο τη γρανασιέρα και θα βάλουμε τα καινούργια πράγματα επάνω. Κόγιο, ωραία ποιότητα. Βάλω και λίγο γρασάκι για να μπει. Είναι μια χαρά. Θα βάλω και λίγο γρασάκι από πάνω για να μπει και η τσιμούχα. Και είμαστε κομπλέ. Τώρα θα βάλω το γρανάζι. Είναι αυτό εδώ, 42 δόντια. Έτσι. Μόνο που πρέπει να βάλω και καινούργιες βίδες. Είναι εδώ. Βίδες, ασφάλεια και παξιμάδια. Αυτά είναι ωραία παξιμαδάκια, έτσι χοντρά. Δεν είναι σαν τα παλιά που είχε. Ένα λεπτά. Και τώρα σφίγγω. Και τώρα σηκώνω και τις ασφάλειες. Και το γρανάζι είναι έτοιμο. Κάνουμε τώρα να τα βάλουμε πάνω. Είμαι έτοιμος να βάλω την πίσω ρόδα και όλα τα εξαρτήματα εδώ που φτιάξαμε. Για αρχή θα βάλω τους ρεγουλατόρους μέσα στο ψαλίδι. Και τώρα θα ανοίξω τα καινούργια σινεμπλοκ της γρανασιέρας. Αυτός ο αποστάτης μπαίνει έτσι εδώ. Βάζω και τη γρανασιέρα επάνω. Και έχω έτοιμη και τη βίδα. Και φέρνω την κάμερα από εδώ να βάλουμε και το ταμπούρο πίσω. Αυτό το ταμπούρο μπαίνει τώρα γιατί έχει αυτό εδώ το σύστημα που φρενάρει, δεν έχει το άλλο το παλούκι που έχουν, ας πούμε, που έχει το KZR. Και μπήκε. Βάζουμε και τις ροδέλες. Είναι έτοιμο. Τελείωσα με το πίσω μέρος από το σασί. Μπήκαν όλα πολύ κομπλέ. Πολύ ωραία για τα μορτισέρ. Μπήκε και η γλίστρα, τα πάντα, γρανάζι, όλα έτοιμα. Η ρόδα γυρνάει μια χαρά. Οπότε τώρα πάμε να συνεχίσουμε με το μπροστινό κομμάτι. Θα βγάλω πλαστικά εδώ τα πάντα. Για να βγάλω την μπροστινή ρόδα ώστε να μπει και η δισκόπλακα. Πρέπει να βγάλω το σωληνάκι των φρένων για να βάλουμε το υψηλής, το κόκκινο που έχω πάρει, μανέτα, εννοείται καινούργια υγρά φρένων, δισκόπλακα, θα κάνω και να θα αλλάξω κοιλάδια στις μπουκάλες μπροστά, επειδή είναι ευκαιρία, οπότε πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσω.
Όπως είδατε, έβγαλα και το πιρούνι. Έχω βγάλει και τις έδρες από τα ρουλεμάν εδώ. Δεν το δείχνω αναλυτικά, το έχω ξανακάνει, το έχω ξαναδείξει στο KZR. Κάντε κλικ εδώ πάνω αν θέλετε να το δείτε για οδηγίες. Οπότε έκοψα και με τον τροχό το παξιμάδι, αυτό εδώ το οποίο σφίγγει τα ρουλεμάν, γιατί δεν ξέσφυγε με τίποτα και ήταν και χάλια. Οπότε θα βάλω ένα καινούριο εννοείται. Δεν έχω αυτή τη στιγμή, θα πάω να πάρω αύριο. Εδώ είναι και τα παλιά ρουλεμάν, εδώ είναι τα καινούργια ρουλεμάν. Οπότε τώρα θα κουμπώσω τα καινούργια ρουλεμάν πάνω. Έχω και το πιρούνι εδώ πέρα, θέλει ένα πολύ καλό καθάρισμα. Πρέπει να βγάλω και αυτή την έδρα εδώ που έχει, να το κάνω ένα καθάρισμα. Θα του αλλάξω και λάδια, τώρα είναι λίγο διαφορετικές οι μπότες, τα καλάμια από το KZR, αλλά θα τα βγάλω και θα δω στο manual πόσο λάδι παίρνει και τι λάδι παίρνει. Οπότε αυτό έχει συνέχεια, πάμε να το κάνουμε μία στα γρήγορα, έτσι κι αλλιώς όπως είπα το έχω ξαναδείξει. Είδατε τα έχω σαπουνίσει όλα, πιρούνι και τα φτερά μπροστά, συν εδώ το σκελετό που μαζεύει βρώμα από το γράσο όσο πιο καλά μπορούσα και τα καλώδια λίγο. Οπότε μέχρι να στεγνώσουν αυτά πάμε να βάλουμε την καινούρια δισκόπλακα πάνω στη ζάντα. Ωπα, έφυγε η κυσέλα. Να βάλουμε την καινούρια δισκόπλακα, πάλι θα τα δείξω λεπτομερές γιατί είναι η ίδια διαδικασία που είχα κάνει και με το KZR. Μπήκε και η δισκόπλακα, έπλυνα και τη ρόδα να είμαστε ωραίοι αλυστεροί. Και τώρα εδώ όπως βλέπετε έλυσα το πιρούνι για να αλλάξω λάδια. Η μία μπουκάλα είναι εκεί και το ελαττήριο το μεγάλο, η μπουκάλα στραγγίζει και το λάδι της. Και έχω πιάσει εδώ τη δεύτερη για να σας δείξω πως βγαίνει επάνω η τάπα. Γιατί δεν είναι ίδια με το KZR. Είπα ότι είναι ίδιο με το KZR, θα το περάσω μία στα γρήγορα γιατί έχω ξανακάνει σέρβις σε μπουκάλες. Αλλά το KZR εδώ πέρα έχει τάπες που είναι βιδωτές. Αυτές δεν είναι βιδωτές, είναι σαν τάπα βασικά και έχει και μία ασφάλεια που την κρατάει μέσα. Μου πήρε λίγη ώρα να καταλάβω πώς δουλεύει γιατί δεν είχα δει και στο manual δεν λέει ακριβώς πώς βγαίνει η τάπα, σου λέει απλά βγάλε την τάπα. Δεν το περιγράφει καθόλου καλά. Οπότε θα σας δείξω πώς βγαίνει η τάπα, γιατί πολύ μπορεί να έχει τα απορία. Λοιπόν, πιέζω την τάπα προς τα κάτω, όπως βλέπετε. Και εδώ έχει, θα τον πιέσω έτσι με ένα κατσαβίδι για να έχω χώρο. Και εδώ έχει ένα μικρό, μια μικρή ασφάλεια. Με ένα ψηλό κατσαβιδάκι τη βγάζετε έξω. Έτσι και έτσι απλά έχει ανοίξει μπουκάλα. Τώρα μπορείτε εύκολα να αλλάξετε λάδια. Να πω σε αυτό το σημείο ότι επειδή στο manual όπως θα δείτε εδώ πέρα δίνει δύο διαφορετικά αμορτισέρ, δηλαδή έχει ένα που λέει για Ινδονησία, Φιλιππίνες και ένα για Ταϊλάνδη. Μάλλον έχουν διαφορετικά πυρούνια και δίνει ουσιαστικά ότι Ινδονησία, Φιλιππίνες, πρέπει το ελαττήριο να είναι 314 χιλιοστά. Οπότε έκατσα και μέτρησα, τα δικά του είναι 314, δεν είναι 329 που λέει για Ταϊλάνδη. Αυτό το μετράω γιατί έχει διαφορετική ποσότητα λαδιού σε κάθε πυρούνι. Δεν παίρνει, επειδή είναι διαφορετικά τα πυρούνια, δεν παίρνουν ίδια ποσότητα λαδιού.
Γιατί στην Ινδονησία εδώ που λέει παίρνει 64,5 συν πλην 2,5 ml, ενώ στην Ταϊλάνδη παίρνει 69,5 συν πλην 2,5 ml. Έχουν 5 ml διαφορά. Οπότε αύριο θα πάω να πάρω λάδι. Το λάδι που παίρνει είναι σόβα SS8 ή αντίστοιχο. Τώρα δεν ξέρω, δεν νομίζω να βρω το ίδιο λάδι. Θα ψάξω όμως στο ίντερνετ να βρω αντίστοιχο λάδι και θα πάω να πάρω αύριο ώστε να μετρήσουμε πόσα ml χρειάζεται, 65 είπαμε, και να γεμίσουμε τις μπουκάλες του πυρούνιου, οπότε να είναι καινούργιες. Λοιπόν, έκανα ένα ψάξιμο για να βρω καινούργιο τέτοιο παξιμάδι, είναι αυτό που έκοψα με τον τροχό. Δεν βρήκα τέτοιο, πήγα και σε ανταλλακτικά καβασάκι, δεν βρήκα τέτοιο. Απλά μου δώσαν ένα ίδιο σαν αυτό εδώ το κάτω. Οπότε σαν ασφάλεια θα βάλω ένα τέτοιο και όχι τέτοιο παξιμάδι. Πιστεύω θα κάνουμε τη δουλειά μας. Τώρα θα φτιάξω και τις μπουκάλες, θα βάλουμε το λάδι που είπαμε, 65 ml σε κάθε μπουκάλα. Έχω αυτό το λάδι εδώ, το οποίο είναι... Έχω δύο βασικά λάδια, αυτό είναι 20 WT που λέει extra heavy, το οποίο είναι αρκετά πηχτό, και έχω και αυτό που είναι 10 W. Αυτό που λέει στο manual είναι το Sova SS8, το οποίο το εξώδες του νομίζω είναι 36,8 κάτι τέτοιο, 40 βαθμούς, γιατί έκατσα και το έψαξα. Δεν βρήκα αντίστοιχο λάδι, έψαξα και για το Weber αυτό που έχω τώρα εκεί στο ράφι να βρω το εξώδες στους 40 βαθμούς, δεν το βρήκα, οπότε σκέφτομαι να βάλω 55-60 ml από το δεκαράκι το λάδι και να βάλω και 5 ml από το 20 το λάδι, να είναι λίγο πιο πηχτό. Οπότε πάμε να το κάνουμε έτσι. Το κάνω δοκιμαστικά, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κάνετε έτσι. Το πιο σωστό είναι να βάλετε αυτό που λέει το manual, για να μην έχετε κανένα πρόβλημα και να δουλεύει η ανάρτηση όπως πρέπει. Απλά επειδή τώρα δεν έχω το χρόνο και δεν ξέρω αν θα βρω και το γνήσιο το λάδι, θα κάνω αυτό που σας είπα. Έχω πιάσει την μπουκάλα εδώ στη μέγενη και τώρα θα μετρήσω 60 ml από το δεκαράκι το λάδι. Εδώ και το αφήνω να πέσει μέσα. Και τώρα θα βάλω και λίγο από το 20 το λάδι ώστε να γίνει πιο πηχτό όπως είπα και πριν. Να έχει πιο αργή απόσβεση. Εκεί. Το αφήνω και αυτό να πέσει μέσα. Τώρα βγάζω την μπουκάλα και τη συμπιέζω μερικές φορές ώστε να βγει ο αέρας που είναι από κάτω. Δηλαδή να πάει το λάδι τέρμα κάτω και να γίνει εξαέρωση. Είναι μια χαρά και τώρα θα βάλω το ελαττήριο και την τάπα. Βάζω το ελαττήριο μέσα. Τσιμούχα έτσι κι αλλιώς δεν αλλάζω γιατί ήταν σε καλή κατάσταση, δεν φαίνεται να χάνω από κάπου. Βάζω και την τάπα εδώ. Έτσι. Και θα πατήσω με ένα κατσαβίδι και με το ψηλό κατσαβιδάκι θα βάλω και την ασφάλεια. Και μπήκε. Η μπουκάλα είναι έτοιμη. Πάμε να κάνουμε και την άλλη και να βάλουμε και το πυρούνι μετά πάνω στο μηχανάκι.
Όπως είδατε, μπήκε και το πιρούνι, ρουλεμάν, τιμονιού, εδώ τα πάντα. Αυτό είπαμε ότι δεν είναι όπως πρέπει να είναι. Θέλει ένα τέτοιο παξιμάδι και ένα από το κανονικό παξιμάδι, αλλά επειδή δεν βρήκα, έβαλα δύο ίδια για ασφάλεια. Θα δουλέψει, πιστεύω δεν θα έχουμε θέμα. Καινούργια ρουλεμάν τιμονιού, μπήκε και το πιρούνι με τα λαδάκια του έτοιμο κομπλέ. Και τώρα θα ασχοληθώ με τον μπροστινό φρένο. Έχω να βγάλω το καλώδιο, το σωληνάκι από εδώ από την τρόμπα μέχρι κάτω τη δαγκάνα. Εννοείται η δαγκάνα θα γίνει ένα σέρβις, είναι σε άθλια κατάσταση. Τα τακάκια δεν υπάρχουν καν, δηλαδή έτσι κυκλοφορεί στο μηχανάκι. Οπότε θα κάνουμε ένα σέρβις στη δαγκάνα, σωληνάκι υψηλής, καινούρια υγρά φρένων, έχουμε και μανέτα μετά, οπότε έχουμε δουλίτσα, πάμε σιγά σιγά. Κάτι που θυμήθηκα εκ των υστέρων είναι ότι ο άνθρωπος που μου είχε δώσει το μηχανάκι, το ZX, μου είχε δώσει και ένα κουτί με μια δαγκάνα μέσα και κάτι μου είχε πει ότι είχε πρόβλημα η δικιά του, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι. Το θυμήθηκα τώρα, άνοιξα το κουτί και έχει μια μεταχειρισμένη δαγκάνα σε πιο καλή κατάσταση. Εδώ παιδιά, αυτή που είχε πάνω είναι πολύ άσχημα τα έμβολα κολλημένα, δεν ξεκολλάνε με τίποτα, έχω ρίξει αντισκοριακό. Μπάσκε, αλλά δεν θα κάτσω τώρα να τη φτιάξω αυτή. Αφού βρήκα αυτή που είναι σε πιο καλή κατάσταση, θα κάνω σέρβις αυτή, ένα καθάρισμα δηλαδή, να βάλω αυτή επάνω. Επίσης κοιτάξτε το τακάκι πόσο χάλια ήταν, είχε ξεκινήσει και τρώγε το σίδερο από το τακάκι και έχει φαγωθεί τελείως στο πλάι, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Μιλάμε για άθλια λειτουργία, έτσι, και το άλλο εννοείται διαφορετικά φαγωμένο. Οπότε θα κάνω ένα γρήγορο καθάρισμα. Επίσης να πω ότι κάποια κομμάτια δεν θα δείχνω στην κάμερα γιατί έχω θέμα με την κάμερα αυτή, έχει πολύ ζέστη και γενικά μου κλείνει την εγγραφή επειδή υπερθερμαίνεται. Οπότε αν έχετε κάποια απορία που δεν την έχω δείξει, γράψτε την κάτω στα σχόλια, εντάξει. Η δαγκάνα είναι έτοιμη, αυτά είναι τα παλιά τακάκια, έχω βάλει τα καινούργια ήδη μέσα, είναι new friend, είναι τα αγαπημένα μου, δουλεύουν πολύ καλά. Λοιπόν, και τώρα θα βάλω τη δαγκάνα πάνω στο μηχανάκι, θα βάλω και τη ρόδα και μετά θα γεμίσω υγρά ώστε να γεμίσει όλο το σύστημα του μπροστινού φρένου και να κάνουμε και μια εξαέρωση και να προχωρήσουμε. Παιδιά, έβαλα και τα χερουλάκια εδώ πέρα, έβαλα και τη μανέτα τη Rapido, είναι πολύ όμορφη με 7 σκάλες ρυθμιζόμενη, έκανα και εξαέρωση όλο το μπροστινό σύστημα του φρένου, είναι μια χαρά. Έβαλα και κάτι αντίβαρα στο τιμόνι που είχα από KTM SMC, είναι λίγο μεγάλα βέβαια, δεν ξέρω αν θα τα κρατήσω, προς το παρόν τα έβαλα. Επίσης σκέφτομαι να κάτσω να βάψω και το stand γιατί έχει λίγο χρώμα σκουριάς και τα λοιπά, οπότε θέλει ξύσιμο και ένα μαύρο σπρέι. Depósito δεν έχω βάλει και τα πλαστικά επάνω δεν θα τα δείξω εννοείται για να μην σας κρατάω περισσότερο σε αυτό το επεισόδιο. Στο επόμενο επεισόδιο έχουμε τον κινητήρα να το βάλουμε πάνω. Εννοείται ότι θα το βάλουμε μπρος επιτέλους αυτό το μηχανάκι να τα ακούσουμε. Δεν ξέρετε πόσο ανυπομονώ κι εγώ.
Βέβαια, επειδή το πάω σιγά και με υπομονή, δεν μου έχει τύχει κάτι σοβαρό από θέμα βιασύνης, οπότε είναι καλό αυτό. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, όπως σας είπα. Κάντε μια εγγραφή αν θέλετε να συνεχίσετε να βλέπετε αυτό το project. Αν δεν έχετε δει τα προηγούμενα, κάντε κλικ εδώ πάνω να δείτε πώς έχω φτάσει σε αυτό εδώ το σημείο, με πολλή δουλειά, αρκετά λεφτά και υπομονή. Εννοείται, ευχαριστώ πάρα πολύ το Κατσαντώνης Team Racing για την τεράστια υποστήριξη που μου έχει δώσει σε αυτό το project. Θα τα πούμε, να προσέχετε. Ό,τι απορίες έχετε εννοείται κάτω στα σχόλια ή μου στέλνετε μήνυμα στο Instagram και τα λέμε. Bye!